δεύτερο θέμα για το Ask Me Why, το οποίο είναι πώς να κάνετε τις ασκήσεις σας face yoga για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχω να σας πω. Λοιπόν, με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να σας λέω ότι face yoga κάνουμε όλοι, κάνετε παντού, μη φοβόσαστε τίποτα, face yoga συνέχεια. Λοιπόν, τώρα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά που είναι καλοκαίρι, που είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε τα μπάνια σας, τις ηλιοθεραπείες σας, θα ξεκουράζεστε, θα κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Εγώ τα έκανα λίγο πιο νωρίς, γιατί τώρα βρίσκομαι στη Γερμανία, στο Αμβούργο, οπότε έχετε καταλάβει. Θα μείνω για αρκετό καιρό, δεν λέω. Θα κρατάω διάφορα stories και post για να δείτε τη ζωή εδώ, η οποία μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραία. Τώρα όμως, πάμε λίγο στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι πώς το καλοκαίρι θα κάνετε τις ασκήσεις face yoga. Υπάρχουν 3 βασικά πράγματα τα οποία θέλω πάρα πολύ να προσέξετε. Τα 3 βασικά αυτά πράγματα λένε ότι νούμερο 1, πολύ βασικό, 1 είναι να κάνετε τις ασκήσεις σας το απόγευμα ή το βραδάκι. Μην τις κάνετε το πρωί. Ξέρω ότι τώρα είσαστε σε διακοπές και έχετε πολύ χρόνο να κάνετε τις ασκήσεις σας το πρωί, αλλά σας παρακαλώ μην το κάνετε. Ο λόγος είναι ότι αν κάνουμε το πρωί τις ασκήσεις face yoga, το πρόσωπό μας θα δημιουργήσει μια υπερεμία. Η υπερεμία αυτή έχει να κάνει με την κίνηση, τη μυϊκή, την εσωτερική που θα κάνει το δέρμα σας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το δέρμα στο πρόσωπο έχει την ιδιαιτερότητα να είναι κολλημένο με τους μύες, το οποίο δεν συμβαίνει στο υπόλοιπο σώμα. Άρα, όταν εσείς ξεκινάτε να κάνετε ασκήσεις, το δέρμα από πάνω ή επιδερμίδα έρχεται και δημιουργεί μια υπηρεμία λόγω της μυϊκής δύναμης από κάτω. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι όταν θα βγείτε μετά στον ήλιο, η επιδερμίδα σας είναι αρκετά πιο ευαίσθητη. Άρα ναι μεν θα βάλετε το αντιλιακό σας, ναι μεν θα την προσέξετε, αλλά δεν έχετε κανένα λόγο να είναι ήδη ευαισθητοποιημένη πρωί-πρωί. Άρα οι ασκήσεις σας καταπληκτικά θα γίνονται το απογευματάκι αφού γυρίσετε ή ακόμα καλύτερα το βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. 2. Το νούμερο 2 και εξίσου πολύ σημαντικό είναι ότι αν αισθάνεστε ότι το δέρμα σας είναι κάπως ταλαιπωρημένο, κυρίως τις πρώτες μέρες που είσαστε στις διακοπές, ή αισθάνεστε ότι σας τραβάει, δεν κάνετε ασκήσεις καθόλου μα καθόλου για 1 με 2 μέρες. Και τώρα πάμε στο νούμερο 3. Εδώ η αλήθεια είναι ότι πιάνει περισσότερο όσους έχουμε αρκετή εμπειρία στη face yoga. Δηλαδή, έχετε κάνει ήδη αρκετό καιρό face yoga, όταν λέω αρκετό καιρό, ενώ 1 με 2 μήνες. Γιατί θα ήθελα οι ασκήσεις που θα επιλέξετε να κάνετε να είναι πιο εσωτερικές ασκήσεις και όχι τόσο επιφανειακές. Τι εννοώ όμως όταν λέω αυτό? Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Εσωτερική άσκηση θεωρείται η άσκηση, ας πούμε, ψαράκι. Άρα, τυλίγω και προσπαθώ να χαμογελάσω. Τώρα, η κατηγορία των ασκήσεων που γενικά δεν θα ήθελα, εκτός αν έχετε πολύ καλή επιδερμίδα, έχετε φροντίσει ώστε η επιδερμίδα σας να είναι πάρα πολύ σωστά ενυδατωμένη με όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται, τότε μπορείτε να αποφύγετε αυτό που σας λέω. Αν όμως δεν είναι αυτή η κατάσταση της επιδερμίδας ή ακόμα και αν η επιδερμίδα μας είναι πολύ ενυδατωμένη, βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες των διακοπών, τότε θα ήθελα να αποφύγουμε τις ασκήσεις οι οποίες επιφανειακά δείχνουν πολύ τσαλάκωμα. Για παράδειγμα, η άσκηση το κουταβάκι που κάνω αυτό. Η άσκηση αυτή γνωρίζετε ότι είναι εξαιρετική και από τις αγαπημένες μου ασκήσεις, γιατί δουλεύει φανταστικά τις ρινοβαριακές, αλλά επειδή κάνει πολλές επιδερμικές γραμμές, δεν την θέλω. Ανακεφαλαιών. Νούμερο 1. Οι ασκήσεις θέλουν να γίνονται καλύτερα το απόγευμα ή το βράδυ και να μην γίνονται το πρωί. Νούμερο 2. Καλό είναι να
όταν νιώθουμε το δέρμα μας να είναι, να μας τραβάει ή να έχουμε κάτσει πολύ στον ήλιο ή και να έχει κοκκινήσει, για μία με δύο μέρες ή και περισσότερο εσείς θα το κρίνετε, δεν κάνουμε καθόλου ασκήσεις face yoga. Και πάρα πολύ βασικό, 3. Επιλέγουμε τις σωστές ασκήσεις οι οποίες δεν ταλαιπωρούν την επιδερμίδα μας. Άρα θέλω εσωτερικές ασκήσεις και όχι επιφανειακές ασκήσεις. Άρα, όπως καταλάβατε, το skincare, δηλαδή η περιποίηση του προσώπου σας μαζί με τις ασκήσεις face yoga, πάνε αγκαλίτσα, πακετάκι. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές, μάλλον και με ρωτάτε πολλές φορές, ότι αρετή, βλέπουμε στο πρόσωπό μας να γίνονται πάρα πολλές γραμμές όταν κάνουμε τις ασκήσεις. Αυτό είναι ασφαλές? Πάντα δίνω την ίδια απάντηση. Εννοείται ότι είναι ασφαλές, διότι εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε εσωτερικά τους μύες, ώστε να μπορέσει η επιδερμίδα να ενωθεί και να μπορέσει να τραβηχτεί και να ενδυναμωθεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό όμως μπορεί πάρα πολύ όμορφα να γίνει όταν έχουμε φροντίσει να έχουμε μια πολύ πολύ καλά ενυδατωμένη και γενικά περιποιημένη επιδερμίδα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέξτε το πρόσωπό σας, προσέξτε τα προϊόντα που βάζετε, φτιάξτε ένα δικό σας πρόγραμμα περιποίησης. Ξέρω, μου έχετε στείλει ήδη μηνύματα και σίγουρα ένα από τα Ask Me Why θα είναι πώς επιτέλους μπορώ απλά να περιποιηθώ το πρόσωπό μου. Θα γίνει ένα τέτοιο θέμα και εκεί θα λύσουμε πάρα πάρα πολλές απορίες σας. Μέχρι τότε όμως φροντίστε να προσέχετε το δέρμα σας, να το φροντίζετε, να μην το φροντίζετε με ό,τι βλέπετε ότι χρησιμοποιεί η φίλη σας ή ό,τι βλέπετε σε μια διαφήμιση ή ό,τι βλέπετε από οτιδήποτε, ακόμα και από μένα μέσα στο Instagram ή μέσα στο Facebook ή σε όλα αυτά που βλέπετε, να επιλέγετε τα σωστά προϊόντα για το πρόσωπό σας και αυτό θα γίνει όταν έχετε καταλάβει την ανάγκη του δικού σας προσώπου. Λοιπόν, όσο είσαστε στις διακοπές, επομένως, δεν αφήνουμε τις ασκήσεις face yoga, απλά προσέχουμε. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τα live μαθήματά μας, γιατί όλοι βρισκόμαστε διακοπές, μέχρι να ξεκινήσουν τα live μαθήματά μας, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα προγράμματα από την πλατφόρμα της Face Yoga, το 28 μέρες Face Yoga, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι καταπληκτικά προγράμματα. Θα σας βάλω και ένα link από κάτω για να δείτε πού μπορείτε να τα βρείτε, ή εδώ πάνω θα το βάλω, κάπου θα το βάλω, πού μπορείτε να βρείτε αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι εξαιρετικά και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και είναι η καλύτερη περίοδος για να τα κάνετε. Επίσης, μπορούμε όποια στιγμή θέλετε, εννοείται, να κάνουμε μάθημα, ιδιαίτερο γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ομαδικά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό Ask Me Why, με θέμα του πώς μπορούμε τώρα το καλοκαίρι να κάνουμε σωστά τις ασκήσεις face yoga. Οτιδήποτε άλλα θέματα έχετε ή θέλετε να πούμε, εννοείται ότι μου στέλνετε μήνυμα, στέλνετε στο YouTube, σε email, ό,τι θέλετε. Και επίσης, αφού τα κατάφερα την πρώτη φορά, σίγουρα θα τα καταφέρω και τώρα, όλη αυτή η σειρά από τα Ask Me Why βρίσκεται μέσα στο κανάλι μου στο YouTube, θα το βάλω και αυτό κάπου εδώ, για να το βρείτε. Σας ευχαριστώ, να περνάτε τέλεια, να ξεκουράζεστε, να βάζετε πολύ αντιλιακό, να απολαμβάνετε τη θάλασσα και να κάνετε τις ασκήσεις face yoga. Φιλιά πολλά! Γεια σας!